Καλωσορίσουμε ένα πολύ μάχημο γιατρό, τον κύριο Πάνο Παπανικολάου. Είναι γραμματέας της ΟΕΝΓΕ και νευροχειρουργός στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας. Κύριε Παπανικολάου, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, κυρία Τσίκα, σε εσάς και στους ακροατές. Να είμαστε καλά, να είστε καλά μάλλον, και εμείς αχρίαστε. Εμείς δεν θα είμαστε καλά αντικειμενικά. Αν το πάρεις, κάποιοι από εμάς που είμαστε στα νοσοκομεία αυτή την περίοδο θα αρρωστήσουμε. Να σας ρωτήσω πρώτα απ' όλα για αυτό που φαντάζομαι ότι και εσάς σε επηρεάζει, αν και εσείς είστε πάνω στη μάχη, αλλά και όλους τους ανθρώπους. Ακούμε και διαβάζουμε ότι οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι οι εβδομάδες κλιμάκωσης, θα δούμε τα χειρότερα. Όλο αυτό είναι ένα τεράστιο φορτίο, έτσι, και ψυχολογικό και βέβαια αντικειμενικό και για τα νοσοκομεία. Καλά, εννοείται. Να βάλουμε το πρόβλημα στην πραγματική του διάσταση. Mm-hmm. Προσέξτε. Το 80 με 90% αυτών που θα αρρωστήσουν δεν θα αρρωστήσουν σοβαρά. Από αυτούς που θα αρρωστήσουν, το 80 με 90% δεν θα αρρωστήσουν σοβαρά. Ωραία. Όμως, αυτό σημαίνει ότι το 10 με 20% θα αρρωστήσει σοβαρά. Mm-hmm. Είναι αυτοί οι οποίοι θα έχουν πνευμονία, η οποία θα χρειαστεί υποβοήθηση της αναπνοής στο νοσοκομείο. Οι υπόλοιποι δεν θα χρειαστούν νοσοκομείο. Ναι. Αυτοί θα χρειαστούν νοσοκομείο. Από αυτούς τα 2/3 θα χρειαστούν νοσηλεία στο νοσοκομείο μόνο με μάσκα οξυγόνου. Mm-hmm. Αλλά το 1/3, δηλαδή το 5% του συνόλου αυτών που αρρωσταίνουν, θα χρειαστούν μονάδα εντατικής θεραπείας. Πόσο είπατε θα είναι συνολικά αυτό, πόσο? Το 5% των κρουσμάτων χρειάζεται μονάδα εντατικής θεραπείας. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη χώρα μας, το ποσοστό είναι, με συγχωρείτε, 3,6% από τα καταγεγραμμένα κρούσματα. Αλλά αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες να ανέβει. Ελπίζουμε να μην ξεφύγει πολύ πάνω από το 5%, που είναι το αντίστοιχο νούμερο παγκοσμίως, mm-hmm, και να μην φτάσει στο νούμερο της γειτονικής Ιταλίας, που είναι αρκετά πάνω από 5% μέχρι τώρα. Ναι, της Ιταλίας είναι και αυτό το ποσοστό πολύ μεγάλο, και της νητότητας το ποσοστό πάρα πολύ μεγάλο. 7 με 10%. Αυτό τώρα, προσέξτε πώς έχει σχέση με τη θνητότητα, έτσι. Ναι. Προσέξτε. Με τα χθεσινά στοιχεία, η Γερμανία, ξέρετε πόσο θνητότητα, 6.000 κιλούς. Ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό, κύριε Παπανικολάου, γιατί είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Ναι, δεν είναι καθόλου ανεξήγητο. Θα σας πω αμέσως. Να πούμε πρώτα στους ακροατές μας ότι. Πείτε μας τα στοιχεία για τη Γερμανία, λοιπόν. Ναι, η Γερμανία με χιλιάδες κρούσματα. Δεν θυμάμαι ακριβώς αριθμό κρούσματων, αλλά αρκετές χιλιάδες. Αρκετές χιλιάδες, ναι. Ναι. Έχει θνητότητα 0,27%. Το οποίο είχε τεκμηριωθεί και σε πολλές περιοχές της Κίνας. Mm-hmm. Για τον απλούστατο λόγο ότι η Γερμανία είναι πρώτη χώρα στην Ευρώπη μακράν, και πιθανότατα και στον κόσμο, σε διαθεσιμότητα κλινών εντατικής θεραπείας ανά 100.000 κατοίκους. Mm-hmm. Ωραία. Ξέρετε πόσος είναι αυτός ο δείχτης στην Ελλάδα, κλίνες εντατικής θεραπείας ανά 100.000 κατοίκους σε σχέση με τη Γερμανία? Πόσο? 40 φορές μικρότερος. Mm. Ναι, να το κοιτάνε αυτό εκείνοι που 10 χρόνια τώρα μεταφράζουν μνημόνια από τα γερμανικά και τα φέρουν στην Ελλάδα. Δεν θέλω να πω άλλη κουβέντα γι' αυτό. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε χτυπήσει το καμπανάκι. Άρα από μέσα, η θνητότητα είναι άμεσα, σε άμεση σχέση με το επίπεδο του συστήματος υγείας. Έτσι. Όχι γενικά από το επίπεδο με του συστήματος υγείας μόνο, αλλά ιδιαίτερα με τη διαθεσιμότητα κλινών εντατικής θεραπείας. Για τον απλούστατο λόγο ότι στα πιο βαριά περιστατικά, που είναι το 5% του συνόλου των κρουσμάτων περίπου, mm-hmm, το μοναδικό που μπορεί να προσφερθεί πρακτικά, εκτός από κάποια φάρμακα που είναι σε φάση κλινικής δοκιμής, mm-hmm, είναι η μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, mm-hmm, ο αναπνευστήρας, δηλαδή, mm-hmm, μονάδα εντατικής θεραπείας. Έτσι. Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι είχαμε ξανακρούσει το καμπανάκι του κινδύνου, πέρα από αυτό που φωνάζουμε χρόνια και το έχετε ακούσει σίγουρα, mm-hmm, ότι οι κλίνες στη χώρα μας δεν έπρεπε να είναι 560 που είναι, αλλά έπρεπε από πριν την επιδημία και πάντα να είναι πάνω από 2.000. Mm-hmm. Ξανακρούσαμε αυτό το καμπανάκι μέσα Φεβρουαρίου. Δυστυχώς δεν γίνανε ορισμένες ενέργειες που έπρεπε να γίνουν έγκαιρα. Τις τελευταίες μέρες από την περασμένη Πέμπτη και μετά έχει υπάρξει μια επίγουσα ευαισθητοποίηση και γίνονται κάποιες κινήσεις. Και εδώ να σας διακόψω πολύ λίγο, γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία, δεν ξέρω αν τα ακούσατε τώρα που ανακοινώθηκαν τώρα από το Υπουργείο Υγείας. Ναι, 21 νέα κρούσματα σήμερα. Όχι, ναι, αυτό 21 νέα κρούσματα λέει. 15 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν στο Υπουργείο Υγείας, θα ενισχυθεί με άλλα 70 εκατομμύρια για προσλήψεις. Ναι, και λέει ότι έγιναν 950
προσλήψεις. Μακάρι να προλάβουμε. Ξέρετε ποιο, ναι, είναι το νούμερο, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα τώρα. Mm-hmm. Τα δίνουμε τα 15 εκατομμύρια. Mm-hmm. Ποια χώρα θα μας πουλήσει αναπνευστήρες τώρα, κυρία Τσιγκά? Ναι. Που τις κρατάνε όλοι για τον εαυτό τους. Σωστό. Δεν έπρεπε να έχουν γίνει έγκαιρα αυτά? Φυσικά. Μα το πρόβλημα της ΜΕΘ είναι δεκαετιών πρόβλημα. Δεν το συζητάμε. Και την τελευταία δεκαετία βέβαια έγινε ακόμα χειρότερο. Έχουμε πει εκεί που πρέπει ότι πρέπει να γίνουν αγορά, να γίνει αγορά εξοπλισμού με οποιοδήποτε τρόπο. Και όχι μόνο του ακριβού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, αλλά και απλούστερο εξοπλισμού, όπως για παράδειγμα απλών μέσων προστασίας για το προσωπικό, για το υγειονομικό προσωπικό. Μάσκες, πλαστικά, γυαλιά χειρουργείου, αδιάβροχες ποδιές χειρουργείου κλπ. Με οποιοδήποτε τρόπο, δεν πρέπει να γίνει με τον κλασικό τρόπο, ξέρετε, κοντέινερ πλοίο 1,5 μήνας. Ναι. Πρέπει να γίνει με air cargo, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Mm-hmm. Και καταλαβαίνουμε ότι η χώρα που έχει τις μεγαλύτερες δυνατότητες να μας πουλήσει αυτή τη στιγμή είναι η Κίνα. Πρέπει να γίνει άμεσα αυτό, έπρεπε να έχει γίνει χθες. Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Η οποία Κίνα έχει αρχίσει να ξανακατασκευάζει αυτά τα πράγματα πια, δηλαδή οι μάσκες και όλα τα υπόλοιπα. Εννοείται. Αλλά η Κίνα δεν δέχεται. Ξέρετε, οποιοδήποτε προμηθευτής έχει σχέση με την Κίνα, mm-hmm, σου λέει τι θέλετε, μάσκες, μάλιστα. Από 1 εκατομμύριο κομμάτια και πάνω δέχομαι, ναι, παραγγελία. Ναι. Ναι, καταλαβαίνετε. Ναι, βέβαια. Ναι, λοιπόν. Έλεγα ότι αυτό έχει να κάνει και αυτό πρέπει να το καταλάβει ένας κόσμος και κάποιοι αρμόδιοι που ακόμα δεν το έχουν καταλάβει. Mm-hmm. Ότι τα μέτρα για την αποτροπή της μαζικής διάδοσης δεν είναι για πλάκα, ούτε για το φαίνεστε, ούτε για να πουλήσει μούρι κάποιος πολιτικός τους γύρω του, ούτε για να κάνουμε ενδοκομματικά παιχνιδάκια, mm-hmm, ποιος είναι πιο θρησκευάμενος από τον άλλον. Ναι, καταλαβαίνετε, ναι, ναι, να φυσικά. Ναι. Είναι ακριβώς για να μην έχουμε πολλά βαριά περιστατικά ταυτόχρονα, για να μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε. Mm-hmm. Ο καθένας που θα μπει στη μονάδα εντατικής θεραπείας θα χρειαστεί τουλάχιστον 3 εβδομάδες νοσηλεία μέσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Mm-hmm. Άμα έχουμε πολλά βαριά περιστατικά ταυτόχρονα, καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Γι' αυτό θεωρώ απαράδεκτο που το κράτος δεν έχει ακόμα ενεργοποιήσει την ίδια την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που θέσπισε σε όλες τις παραγράφους. Mm-hmm. Θα σας υπενθυμίζω ότι η πράξη αυτή νομοθετικού περιεχομένου είχε ημερομηνία ΦΕΚ 25 Δευτέρου 2020. Ναι. Ενεργοποιήθηκε σταδιακά, αλλά όλα αυτά τα γράφει. Γράφει σαφέστατα και χώρους της σκεφτικής λατρείας. Ναι, ναι. Γιατί παρακαλάνε ακόμα την Ιερά Σύνοδο? Δεν ξέρω, εδώ είδαμε τον επικεφαλής επιστημονικής ομάδας να πηγαίνει στην Ιερά Σύνοδο, ας πούμε, σήμερα, μήπως τους πείσει. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Μα που, γιατί, που σημαίνει. Με συγχωρείτε, τα ΑΕΗ δεν είναι επίσης νομικό φυσικά, πρόσωπο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου? Δεν ισχύει και εκεί το αυτοδιοίκητο? Φυσικά. Έκανε κανένα παζάρι με τους Πριτάνης η κυβέρνηση? Δεν ενεργοποίησε όπως έπρεπε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου από μόνη της και τάκλησε? Και όπως θα έπρεπε και για τις εκκλησίες, το ίδιο πράγμα. Ναι, ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο από όλα ίσως? Ότι δίνεται σε έναν κόσμο ένα παράδειγμα κακό, mm-hmm, και ο άλλος το εκλαμβάνει. Ξέρετε πώς το εκλαμβάνει? Και δεν μιλάω για μια κατηγορία κόσμου. Μιλάω για πολλές διαφορετικές κατηγορίες κόσμου με διαφορετικές αφετηρίες, mm-hmm, που λένε πάσπιτος είδατε, εντάξει μωρέ, τα λένε και δεν τα κάνουν, δεν θα είναι και τίποτα σοβαρό, δεν βαριέσαι τώρα. Ναι, ναι, ναι. Καταλάβατε? Ναι. Και αυτό λειτουργεί σαν πολύ κακά. Σας υπενθυμίζω ότι ο συναγερμός στην κοινωνία ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει δόθηκε όταν λέγεται στα σχολεία. Ναι, έτσι είναι. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Και επίσης δεν μπορεί να βγαίνουν ακόμα και επιστήμονες μέχρι και τις 7 Μαρτίου και αρμόδιοι και να λένε αντιεπιστημονικές, μην το χαρακτηρίσω τώρα, ανακρίβειες. Εγώ αναρωτιέμαι πραγματικά, κύριε Παπανικολάου, τώρα μια που το θέτουμε αυτό, γιατί δεν παρεμβαίνει ο νόμος, η δικαιοσύνη, είναι δυνατόν? Μα υπάρχει ο νόμος, δεν χρειάζεται. Ναι, γιατί δεν παρεμβαίνει λοιπόν ο εισαγγελέας, αυτό θέλω να πω. Σε τέτοιες περιπτώσεις. Χρειάζεται ο Πρωθυπουργός να ενεργοποιήσει την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που ο ίδιος εισηγήθηκε και έχει γίνει νόμος του κράτους. Ναι. Είναι πολύ απλό, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Είναι πολύ απλό και είναι και πολύ απλή και εξήγηση το γιατί όχι. Ναι, έτσι, αλλά τέλος γιατί σας λέω ποιο, ναι, είναι το χειρότερο. Να δίνετε ένα παράδειγμα. Τώρα για τους πολίτες βέβαια. Εγώ πιστεύω το πρόβλημα με τους πολίτες, γιατί κυκλοφοράνε και διάφορα
Να, κοίτα τι κάνουν. Είναι κακή ενημέρωση, κυρία Τσιγκά. Δηλαδή, προσέξτε. Να σας πω ένα παράδειγμα. Η κακή ενημέρωση έχει οδηγήσει στο εξής. Λέει ο άλλος, είμαι 15 χρονών ή 25 χρονών ή 35 χρονών ή 40 χρονών, είμαι υγιής, άρα να αρρωστήσω ελαφριά θα την περάσω, άρα γιατί να προσέξω να μην κολλήσω. Ναι, γιατί δεν υπολογίζει ότι μπορεί να γίνει... Όχι ότι δεν υπολογίζει, δεν το έχουν εξηγήσει, να με συγχωρείτε δηλαδή. Ότι μπορεί να μολύνει άλλους ανθρώπους. Δεν έχει επαρκώς εξήγηση ότι πρέπει να προσέξει γιατί κινδυνεύει η δικιά του γιαγιά, ο δικός του παππούς, ο δικός του πατέρας, η δικιά του μητέρα στους μεγαλύτερους, και όχι του γείτονα κάποιου άλλου. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό πολύ στον κόσμο. Γιατί από αυτούς που το 5% που λέμε, που ελπίζουμε να μείνει στο 5%, που θα χρειαστεί νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας, όποιος είναι πάνω από 80 από αυτούς, πιθανότατα δεν θα επιβιώσει, ακόμα και αν βρεθεί κρεβάτι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Όποιος θα είναι από 70 μέχρι 80 μπορεί και να επιβιώσει αν βρει κρεβάτι σε μονάδα. Όποιος είναι 60 με 70 πιθανότατα θα επιβιώσει αν βρει κρεβάτι σε μονάδα. Όποιος είναι 50 με 60 σχεδόν σίγουρα θα επιβιώσει αν βρεθεί κρεβάτι σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Όποιος είναι κάτω από 50 πιθανότατα δεν θα χρειαστεί κρεβάτι σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτό ισχύει για το 5% αυτών που θα αρρωστήσουν. Καταλάβατε. Ωραία. Πρέπει να καταλάβει ο καθένας ότι αυτός ο πάνω από 80 μπορεί να είναι ο παππούς του και αυτός ο πάνω από 60 μπορεί να είναι ο πατέρας. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ερώτηση. Κάνατε μια ανοιχτή επιστολή. Υπάρχει μια επιστολή της ΟΕΝΓΕ συνολικά στον Υπουργό Υγείας. Τρεις. Εγώ δύο έχω δει. Που ζητάει και συνάντηση με τον Υπουργό και δεν ξέρω αν έχετε απάντηση από εκεί. Η επιστολή που ζητάει συνάντηση είναι. Σήμερα η δεύτερη που ζητάει συνάντηση και επανερχόμαστε. Δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα ανταπόκριση για τη συνάντηση. Επανερχόμαστε σήμερα και δεν λέμε την ιστορία της ζωής μας. Λέμε δύο συγκεκριμένα πράγματα. Που είναι αυτό που λέγαμε μέχρι τώρα. Ανάπτυξη όσο το δυνατόν περισσότερο κλινών εντατικής θεραπείας, έστω και τώρα, με οποιοδήποτε τρόπο. Διάβασα ειδησιογραφία τώρα, δεν ξέρω, διασταυρώστε και εσείς που είστε δημοσιογράφος. Επιτάσσουν όλο τον ιδιωτικό τομέα άλλες φορές. Και εδώ λοιπόν... Ο συμφιλελεύθερος Μακρόν, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και εδώ λοιπόν μαθαίνουμε ότι σε ιδιωτικά νοσοκομεία ήδη έχουν αρχίσει και κάνουν μια προετοιμασία και αφήνουν χώρους, ας πούμε, ανοιχτούς για το ενδεχόμενο επίταξης. Όχι όμως, δεν έχει γίνει τίποτα σε ανακοίνωση σε αυτή την κατεύθυνση. Όχι, όμως το σχέδιο μέχρι τώρα στην Ελλάδα για τον ιδιωτικό τομέα είναι να πάνε εκεί άλλα περιστατικά πλην επιδημίας. Α, μάλιστα. Έτσι ώστε να είναι διαθέσιμος ο δημόσιος τομέας αποκλειστικά για την επιδημία. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει, αλλά αυτό είναι μέχρι αυτή τη στιγμή. Και το δεύτερο που λέμε σήμερα, οπωσδήποτε, είναι τα μέσα προστασίας για το υγειονομικό προσωπικό, για τον απλούστατο λόγο ότι αν το υγειονομικό προσωπικό αρρωσταίνει, βγαίνει εκτός μάχης. Έτσι είναι. Ποιος θα φροντίσει τους ασθενείς μετά. Εν πάση περιπτώσει, ζητάμε στον κόσμο συμπαράσταση. Για να πιέσει και ο κόσμος προς αυτή την κατεύθυνση. Ζητάμε από τον κόσμο να καταλάβει πού αποσκοπούν τα περιοριστικά μέτρα για την παρεμπόδιση της μαζικής μετάδοσης. Αποσκοπούν ακριβώς αυτό που είπα προηγουμένως. Έτσι δεν είναι? Και εν πάση περιπτώσει, εγώ προσωπική γνώμη λέω τώρα, καλό θα είναι η κυβέρνηση, πέρα από το κάποιων υπουργών κάποιες κινήσεις για το φαίνεστε βόλτα στα σούπερ μάρκετ με 40 δημοσιογράφους και κάμερα μεν κολλητά πάνω μας για να δείξουμε τα μέτρα ενάντια στο συγχρονισμό, λέω τώρα. Ναι. Εκτός από αυτά, καλό θα είναι επί της ουσίας, γιατί αυτά είναι λίγο επικοινωνιακά, τώρα φτηνά επικοινωνιακά, αλλά επί της ουσίας μη βρίσκουν τώρα πάνω στην τούρλα του Σαββάτου το πιπέρι να ρίξουν και στα λάχανα. Άντε να περάσουμε ένα νομοσχέδιο αντιδραστικότατο που άμα το περνάγαμε πριν την επιδημία θα ήταν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, αλλά τώρα επειδή είναι κουκουλωμένη η επικαιρότητα, να το περάσουμε τώρα στη ζουλά. Και θα ήταν και στην πρώτη γραμμή στους δρόμους οι άνθρωποι που θα αντιδρούσαν, έτσι. Ακριβώς. Το σκέφτονται τρεις φορές, ας πούμε, αν πρέπει να το κάνουν ή όχι. Ακριβώς. Και το τελευταίο, ναι, γιατί η κοινωνία είναι υπεύθυνη. Είναι υπευθυνότητα η κοινωνία, δεν είναι κατά μιλιάδες, σαν μερικούς. Λοιπόν. Και τους από πάνω είναι τους κατά μιλιάδες, για να μην παρεξηγηθώ. Και επίσης.
υπάρχει και ένα τεράστιο θέμα, το οποίο το καταλάβανε από την περασμένη Δευτέρα μόλις, δυστυχώς, που τους το φωνάζουμε πάνω από ένα μήνα, με την διαθεσιμότητα των υλικών στην αγορά. Mm-hmm. Έχει καταντήσει μαύρη αγορά, είναι μαυραγωνιτισμός αυτό που γίνεται. Ακούσαμε τον νομοθετικό υπουργό πριν από τρεις μέρες να λέει ότι έτσι λειτουργεί η αγορά, μετά τα μάζεψε βέβαια. Μα εμείς λέμε επίταξη όλων των διαθέσιμων τέτοιων υλικών που κυκλοφορούν στην αγορά, τους το φωνάζουμε εδώ και πάνω από 20 μέρες. Τώρα το καταλάβανε. Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Παπανικολάου, για να κλείσουμε. Και, από καιρό μας το έλεγε αυτό και συνάδελφός σας, εντατικολόγος από το Αττικό. Από καιρό, πρόταση των γιατρών ήταν να βρεθούν χώροι που να είναι αρκετά απομονωμένοι, ώστε εκεί να γίνεται η νοσηλεία των ασθενών με COVID. Η νοσηλεία, σωστά, χρειάζεται ξεχωριστές στέρηγες. Και βλέπουμε ότι αυτό τώρα αρχίζει να γίνεται. Ναι, ξεχωριστές στέρηγες και επίσης ιδανικά μέσα στις μονάδες για τους πιο βαριά, ξεχωριστή πτέρυγα μέσα στη μονάδα. Ναι, ναι. Αλλά ας ελπίσουμε να μην ισχύσει το χειρότερο σενάριο, που να μην υπάρχει πλέον μονάδα που θα έχει άλλο περιστατικό. Οπότε όλες οι μονάδες θα είναι ξεχωριστές πτέρυγες, δεν θα υπάρχουν άλλες πτέρυγες. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε να μην φτάσουμε εκεί. Το ότι ανακοινώθηκαν μόνο 21 νέα κρούσματα σήμερα. Εγώ το βρίσκω. Ναι, το βρίσκω θετικό. Ναι, πραγματικά είναι μικρό. Και εγώ, εμείς που δεν ξέρουμε δηλαδή. Μόνο στα 20 τη μέρα, τουλάχιστον μιλάω για τα καταγεγραμμένα, που είναι ο δείκτης, έτσι. Τα πραγματικά κρούσματα είναι πολύ περισσότερα από τα καταγεγραμμένα εδώ και πολύ καιρό. Προφανώς, το καταλαβαίνουμε όλοι. Βεβαίως. Τα καταγεγραμμένα είναι ένα δείκτη. Αν αυτό ο δείκτη μείνει στο ότι, ότι σταματάμε να έχουμε εκθετική αύξηση, σημαίνει ότι αποδίδουν τα περιοριστικά μέτρα. Είναι ένας λόγος παραπάνω για τον κόσμο και τους αρμόδιους πρώτα και κύρια να τα σέβονται και να μην δίνουν οι ίδιοι αρμόδιοι το κακό παράδειγμα στον κόσμο ότι έλα μωρέ δεν είναι και τίποτα τώρα. Αφού βλέπεις εμένα και τα παραβιάζω, τώρα μην δίνεις ιδιαίτερη σημασία. Πάντως αυτά που βλέπουμε τώρα τα κρούσματα λογικά είναι άνθρωποι που κόλλησαν και έγινε η επόαση πριν ληφθούν τα μέτρα, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι απόλυτο. Όχι, ξέρετε γιατί. Έχει τεκμηριωθεί ότι στα περισσότερα περιστατικά, αυτά που έχουν αναλυθεί παγκοσμίως. Ναι, ναι. Δεν ξέρουμε. Είναι μια νόσος που είναι καινούργια και έχει μια καινούργια συμπεριφορά. Μιλάμε επί των μελετών των ιατρικών που δημοσιεύονται. Ναι. Φυσικά οι περισσότερες είναι από την Κίνα για ευνόητους λόγους. Ναι, λογικό. Λόγω αριθμού περιστατικών και λόγω ότι έχει παρέλθει κάποιο χρονικό διάστημα και για να έμεινε χρόνος για μελέτη. Βγαίνει ότι ο χρόνος επώασης κατά μέσον όρο είναι 5 μέρες. Δηλαδή κάποιος που θα κολλήσει εκδηλώνει συμπτώματα συνήθως μες στο πρώτο πενθήμερο. Δεν υπάρχουν φορείς, δεν υπάρχει φορέας, αυτό είναι άλλος ένας μύθος που κυκλοφορεί. Όποιος κολλήσει νοσεί και μόλις αναρρώσει αρνητικοποιείται. Απλώς κάποιοι, ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά, αρρωσταίνουν πάρα πολύ ελαφριά και μπορεί να το περάσουν σαν ένα κρυολόγημα, αλλά νοσούν, όλοι νοσούν. Α, μάλιστα. Όλοι νοσούν. Αλλά μπορεί να νοσήσει τόσο ελαφρά ένα παιδί που να είναι σχεδόν ασυμπτωματικό, δηλαδή αυτό λέμε τώρα. Ναι, αλλά νοσεί και μεταδίδει. Ναι, ναι, μεταδίδει, σωστό. Και λοιπόν, όποιος νοσεί, μεταδίδει τουλάχιστον για 14 μέρες μετά. Ποιοι είναι αυτοί που λέτε ότι σε μία από τις επιστολές ότι αρμόδιοι διοικητές παρατρεχάμενοι που δεν έχουν κατανοήσει την κρισιμότητα και παρακολύουν το έργο των υγειονομικών? Δεν θέλω να αναφερθώ σήμερα, γιατί απέθυνα σήμερα μια προειδοποίηση. Τελευταία ευκαιρία κάποιοι κύριοι, και μιλάω για νοσοκομεία της Αθήνας, και αυτοί που με ακούν καταλαβαίνουν θέλω να πω, ορισμένοι κύριοι διοικητές, οι οποίοι έχουν αφήσει το προσωπικό τους έρμεο στη μοίρα του, χωρίς μέσα προστασίας και χωρίς να έχουν κάνει τίποτα για να το εφοδιάσουν, αλλά έχουν φροντίσει οι ίδιοι να οχυρωθούν μέσα στο γραφείο τους, με πόρτες ασφαλείας και θηροτηλέφωνα για να μην κολλήσουν οι ίδιοι. Απίστευτο είναι αυτό που μας λέτε. Ναι, από αύριο, αν δεν συμμορφωθούν, θα βγουν στη φόρα όλα αυτά με ονόματα, διευθύνσεις και φωτογραφίες. Μάλιστα. Και καλώ και τον Υπουργό Υγείας και δημόσια, ότι τώρα δεν έχουμε πολυτέλειες. Ο τάδε διοικητής μου είχε διοριστεί από το μαξί μου, δεν τον έβαλα εγώ τι να κάνω. Ο άλλος είναι από εκεί, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν υπάρχουν πολυτέλειες τώρα.
όποιος δεν στέκεται στο ύψος των καθηκόντων του διοικητικό στέλεχος νοσοκομείου, mm-hmm. πρέπει να φεύγει με τις κλωτσιές. Έτσι. Αυτά είναι αυτονόητα πράγματα. Δεν ναι. Θυστάμε. Ναι, γιατί μιλάμε πια για δημόσιο κίνδυνο αυτή τη στιγμή. Δεν μιλάμε για. Μιλάμε για μια μεγάλη μάχη, mm-hmm. παγκόσμια. Είναι διεθνής μάχη. Mm-hmm. Το συγκινητικό είναι ότι υπάρχει ένα τεράστιο αίσθημα αλληλεγγύης. Θα το έχετε δει, έτσι. Ναι. Μεταξύ των έντιμων μαχόμενων υγειονομικών των δημόσιων συστημάτων περίθαλψης σε πάρα πολλές χώρες. Mm-hmm. Και υπάρχει μια ένα αίσθημα ότι δεν μας χωρίζουν σύνορα, φυλές και γλώσσες. Ότι δίνουμε όλοι μαζί μια μεγάλη μάχη απέναντι σε ένα κοινό εχθρό. Και δίνουμε και από τη συχνότητά σας το μήνυμα ότι θα νικήσουμε. Τα δημόσια συστήματα περίθαλψης και στην Ελλάδα και στη Γαλλία και στην Ισπανία και σε μια σειρά χώρες και στην Ιταλία θα αντέξουν, mm-hmm. θα βγουν νικητές, θα περάσει η μπόρα τουλάχιστον αυτή τη επιδημική σεζόν. Από την επόμενη ελπίζουμε να έχουμε και πιο ισχυρά φάρμακα και εμβόλιο. Και μόλις περάσει η μπόρα, τότε θα τα πούμε, κυρία Τσίγκα, με κάποιους που τόσα χρόνια μας έλεγαν για την κακή χρήση του δημόσιου συστήματος περίθαλψης. Και εμείς μαζί σας, κύριε Παπανικολάου, για τις ιδιωτικοποιήσεις, ναι. που μέχρι πριν από ένα μήνα μας λέγανε για ΣΔΙΤ. Ναι. Και για κάποιους κυρίους που μας έλεγαν με δημόσια δηλώσεις, βγείτε στα μπαλκόνια και χειροκροτήστε τους γιατρούς των δημόσιων νοσοκομείων, ενώ μέχρι πριν από 10 μήνες λέγανε τα δημόσια νοσοκομεία, έλεγε ο ένας πρέπει να κλείσουν και ο άλλος να γκρεμιστούν. Έτσι, συμφωνούμε. Για να μην μαζί σας. Και θα έχετε την κοινωνία μαζί σας αυτή τη φορά όλοι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσω καλά, πάρα πολύ. Καλό κουράγιο, καλό αγώνα για όλους. Γεια σας. Έγινε. Γεια σας. Να είστε καλά.